Σεισμός είναι. Σεισμός είναι αυτό, έτσι. Η ώρα πλησιάζει 11 το βράδυ της Παρασκευής και η σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή σε ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Κρήτης εκδηλώνεται την ώρα που στα στούντιο της Κρήτη TV είναι ζωντανά στον αέρα η εκπομπή Αντιθέσεις. Όπου πιλότος της Luftwaffe χτυπήθηκε από ρώσικα αντιαεροπορικά. Σεισμός είναι. Σεισμός είναι αυτό, έτσι. Γιατί με λέω ψυχραιμία. Άκουσα αντιαεροπορικά, είπα που είπα αντιαεροπορικά και έδεσε με τη συζήτηση. Μας χτυπήσαν τα αντιαεροπορικά. Τα 4,1 ρίχτερ ταρακουνούν για κάποια δευτερόλεπτα έντονα, προκαλώντας ανησυχία. Ενώ παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια μικρή σχετικά σεισμική δόνηση, αυτή γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή λόγω του χαμηλού εστιακού βάθους στα 14 χιλιόμετρα. Για να μην ανησυχείτε, ο σεισμός που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα και που τον είδαμε τουλάχιστον και ζωντανά εδώ στο στούντιο. Το βιώσαμε. Το βιώσαμε, κύριε Δαβέτα. Τον είδαμε. Είδατε η εικόνα τι κάνει. Είναι εντάσσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Σημειώθηκε περίπου 19 χιλιόμετρα νότιο-νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου προς την περιοχή του Αρκαλοχωρίου και προφανώς έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού βάθους που υπολογίζεται με τις πρώτες εκτιμήσεις στα 14 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει όμως ανησυχία. Η σεισμική δόνηση που πέρα από την αναστάτωση δεν προκάλεσε άλλα προβλήματα ή καταστροφές, είχε επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, που από μέρες έδινε μικρές σεισμικές δονήσεις και η εκτίμηση είναι ότι και αυτή η δόνηση εντασσόταν μέσα σε αυτή την ακολουθία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιο Λέκα. Ήταν μια σεισμική δόνηση η οποία ήταν συνέχεια των προηγούμενων δονήσεων που είχαμε από την ίδια εστιακή περιοχή, δηλαδή την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Μια δόνηση η οποία ουσιαστικά είχε ένα μέγεθος 4,1 βαθμών, μικρή δόνηση. Έγινε όμως πολύ έντονα αντιληπτή στο Ηράκλειο και στις άλλες περιοχές, δεδομένου ότι ήταν σε μικρή εστιακή απόσταση, μικρό βάθος, και παράλληλα ήταν και ώρα περίπου κοινής ησυχίας. Όπως εξήγησε ο κύριος Λέκας, πιθανότατα και με βάση τις μέχρι τώρα δονήσεις που έχουν καταγραφεί ως συνέχεια του σεισμού, δεν διαφαίνεται κάποια βεβαιότητα για το αν αναμένεται η εκδήλωση κάποιας μεγαλύτερης δόνησης, χωρίς αυτό σαν πιθανότητα να μπορεί να αποκλειστεί. Η δόνηση αυτή ουσιαστικά εντάσσεται στον ίδιο μηχανισμό γένεσης και των προηγούμενων σεισμών. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και τέτοιες άλλες δονήσεις μικρού μεγέθους. Η πιθανότητα να πάμε σε μεγαλύτερο μέγεθος είναι αρκετά μικρή. Παρ' όλα αυτά όμως και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας αλλά και οι υπόλοιποι φορείς που εμπλέκονται παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη των δεδομένων. Πάντως, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας κάλεσε τους κριτικούς να είναι ψύχρεμοι, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια σεισμογενή περιοχή, στην οποία τα κτίσματα δημιουργούν ασφάλεια ως προς το πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες δονήσεις. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να συζητήσω και στους κατοίκους της περιοχής του νομού Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος του ΑΣΠ, είναι σε κάθε περίπτωση να κατάνε την ψυχραιμία, γιατί τα κτίρια μας είναι αρκετά ανθεκτικά και μπορούν να υποδεχθούν πολύ μεγαλύτερες σεισμικές δονήσεις.